στο ρόστερ υπάρχουν αξιόλογοι παίκτες. Παίκτες που μπορούν να παίξουν ακόμα και σε υψηλότερο επίπεδο, και πιστεύω αυτό. Αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στη Σαλαμίνα βάσει και των συμμετοχών και των εμφανίσεων που κάνουν. Βλέπουμε έναν Γκράση, έναν Άντονιτς που είναι στόπερ πολύ καλού επίπεδου. Μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο. Πίσω τους ακολουθεί ο Γιάννης ο Κούσουλος, ένας πέρευτης Κύπριος ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν γρήγορο στόπερ που δεν βρίσκεις εύκολα γρήγορο στόπερ. Συν αμυντικό χαφ μπορεί να παίξει και αυτή τη θέση. Απλά επειδή πιο δυσέβρετοι οι στόπερ που λειτουργούν γρήγορα, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και καλύτερη καριέρα. Ο Γιάννης Σκοπελίτης μπροστά είναι ένας θεματοφύλακας μπροστά από την άμυνα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τοποθέτησή του σαν κολόνα, εξάρι, αμυντικό χαβ μπροστά στον αμυντικό μας άξονα. Εντάξει, είναι και έμπειρο ο Γιάννης. Από εκεί και πέρα, εντύπωση πολύ καλή μου έχει κάνει ο Σούρσουριτς και ο Αμπελαέρας. Είναι παίκτες οι οποίοι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Έχουν απίστευτη χημεία μεταξύ τους και σε σχέση με τον Γιάννη Σκοπελίτη σε ό,τι αφορά την επιθετική του λειτουργία και τις αμυντικές καλύψεις που κάνουν. Μέσα από τον Μπεμπέ, ένας πάρα πολύ καλός ποιοτικός παίκτης, ο οποίος λόγω κυρίως του σχηματισμού που παίζουμε αυτή τη στιγμή και της λειτουργίας της ομάδας που μας βγαίνει κιόλας, δεν έχει βρει ακόμα το χώρο και τον χρόνο του, αλλά είναι θέμα χρόνου πιστεύω να αξιοποιηθεί και αυτός ο παίκτης, γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Από εκεί έχουμε πάρα πολύ ποιοτικά άκρα. Έχουμε τον Νασίρ το Μάτσι, ο οποίος είναι παίκτης που μπορεί να σου δώσει assist, μπορεί να σου δώσει goal. Έχουμε δεξιά τον Πεντρίτο με ταχύτητα, τον Κούλι Παύλου με πολλή ποιότητα, τον Άλεξ, τον Κωνσταντίνο, έναν πιτσιρικά που θεωρώ ότι θα αφήσει εποχή, έχει δύναμη, έχει ταχύτητα αυτό το παιδί. Μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές και κορυφή επίθεσης. Συν τους δύο φόρους που μιλήσαμε για τους πριν. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για τον νεόφυτο Μιχαήλ, ενώ πέρσι έκανε πληκτική σεζόν και τώρα του τύχησε και ο τραυματισμός, έτσι να μην είναι λίγο εκτός. Όταν είδα τον βρήκα στο τελικό στάδιο της αυτοθεραπείας του, είναι ένα παιδί που κοιτάμε πάρα πολύ γιατί μας ευνοεί και γρήγορος, είναι Κύπριος. Είναι και διεθνής. Είναι Κύπριον και διεθνής και μας χαροποίησε αυτή η κλίση τώρα στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να ετοιμαστεί 100%. Μέχρι στιγμής, οποιαδήποτε σκέψη έκανα για να τον χρησιμοποιήσω ήταν ένα τεράστιο ρίσκο. Με την έννοια ότι δεν είναι 100% έτοιμος, ίσως να μην ήταν καλή επανένταξή του αυτή τη στιγμή με κάποιο λάθος ενδεχομένως. Σύν ότι θα έχανα και τον Βεσελόφσκι, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά στους αγώνες. Ναι. Τα πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής ο Βεσελόφσκι. Όλα τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προηγουμένως, να φύγουμε έτσι λίγο από τη Νέα Σαλαμίνα, είχε ακουστεί ότι είχατε προτάσεις και από ΑΠΟΕΛ και από ΟΜΟΝΙΑ. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει, συζητήσατε με... Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει, για καμία ομάδα. Όχι. Ειδικά για μια ομάδα σας ήταν το φαβορί. Όχι, μιλάμε... όχι. Επίσημη πρόταση δεν κατέτεχε σε μένα από κάποια άλλη. Όχι. Okay. Ένα μήνυμα έτσι για τον κόσμο, γιατί τον βλέπουμε παρά τις αποτυχίες που είχε η Νέα Σαλαμίνα, αν εξαιρέσουμε τις δύο τελευταίες επιτυχίες, ήταν κοντά στην ομάδα και ήταν χαρακτηριστικό προχθές με την αναγέννηση Θερίνιας. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, έμεινε στις κερκίδες για να σας χειροκροτήσει σας προσωπικά για αυτή την επιτυχία. Εγώ, σε ό,τι αφορά τον κόσμο της Σαλαμίνας, έχω να περάσω τα εξής μηνύματα. Είναι κάτι ανάλογο με μια συνάντηση που είχαμε οργανωμένους οπαδούς πριν δύο εβδομάδες. Το πρώτο είναι να έχουν λίγο ισορροπία περισσότερο στα συναισθήματά τους στη χαρά και στη νίκη. Στη χαρά και στη λύπη. Στη νύχη και στη νύχη. Δεν γίνεται μια Σαλαμίνα να κερδίζει μια Κυριακή και να λέμε: ωραία, πάμε εξάδα να πετάμε σε σύννεφα την επόμενη Κυριακή. Να έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, να αποδοκιμάζουμε τους παίκτες. Εγώ θέλω οι φιλάθλοι της Νέας Σαλαμίνας να ξεχωρίσουν από όλους τους φιλάθλους που υπάρχουν. Να στηρίζουν την ομάδα στις δύσκολες στιγμές. Στράβω σε ένα παιχνίδι. Δεν μας βγαίνει κάτι, δεν μας πάει καλά. Να σηκωθούν όρθιοι και να δώσουν φτερά στα πόδια των παιχτών. Αυτό είναι αυτό που ζήτησα στους οργανωμένους φιλάθλους. Όχι αποδοκιμασία. Όχι εύκολη κριτική. Βοήθεια. Η ομάδα έχει ανάγκη τη βοήθεια. Δεν είμαστε
την Μπαρτσελόνα της Κύπρου. Όμως προσπαθούμε πάρα πολύ. Πάει ένα παιχνίδι λίγο άσχημα. Σηκωθείτε όρθιοι, φωνάξτε για τα παιδιά. Όχι για μένα. Χειροκροτήστε τα παιδιά. Εμείς είμαστε η ομάδα πίσω από την ομάδα. Εγώ, οι συνεργάτες μου. Το διοικητικό συμβούλιο, οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα, οι φροντιστές, οι φυσιοθεραπευτές, είμαστε η ομάδα πίσω από την ομάδα. Η βιτρίνα είναι οι ποδοσφαιριστές. Θέλω όμως να ενθαρρύνουν τους ποδοσφαιριστές. Και κυρίως γιατί τα πράγματα δεν είναι άνοιχτα. Εκεί όμως που χρειάζεται και εγώ την έτσι, στήριξη. Εκεί θέλω και εγώ τη δική του στήριξη. Αυτό είναι αυτό που του ζήτησα και αυτό που του ζητάω και τώρα. Είμαστε έτσι 2 μήνες περίπου, 3. Πριν τη μεταγραφική του Ιανουαρίου, βάλατε κάποιους στόχους, είδατε κάποιους ποδοσφαιριστές, ήρθαν μάνατζερ να σας προσεγγίσουν για κάποιους παίχτες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω πολύ στην επιτυχία των μεταγραφών του Ιανουαρίου. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις που αυτό που εγώ βάζω σαν κανόνα μου το διαψεύουν, όμως για μένα ο κανόνας είναι ότι μια ομάδα που ξεκινάει και δομείται από το καλοκαίρι έχει βρει το δρόμο της και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τις προπονήσεις και περπατάει με το υλικό που έχει. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει ένας παίκτης μέσα στο Γενάρη από άλλο πρωτάθλημα, ακόμα και από το ίδιο πρωτάθλημα, από άλλο σύλλογο και να μπει και να αφομοιωθεί, να ενσωματωθεί τόσο γρήγορα και να αρχίσει να αποδίδει άμεσα καρπούς μεταγραφή του. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν τρελαίνομαι εγώ μέσα στο Γενάρη να ψαχτώ για μεταγραφές. Εντοπίσατε τα κενό όμως. Και ναι, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Στην Μπαρτσελόνα αυτή δεν μπορεί να βρει κενό. Όμως αυτό που εμείς οι προπονητές είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κατά τη δική μου προπονητική αντίληψη είναι βελτίωσε και φτάσει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των παιχτών που έχεις. Εγώ θα ήθελα να παλέψω και να επιμείνω με αυτά τα παιδιά μέχρι τέλος. Και ας μην κάνουμε μεταγραφές. Αν μπορέσω όμως και τραβήξω την Ακαδημία, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει φοβερό υλικό και γίνεται φοβερή δουλειά, νομίζω να είμαστε πολύ πιο χαρούμενοι. Άρα έτσι όπως μας τα λέτε, ίσως μπορεί να μην κάνετε και μεταγραφές, να πορευτείτε με αυτούς που έχετε. Μπορεί να μην κάνουμε. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάτι αξιολόγο, δεν είναι αναγκαίο. Εγώ πιστεύω ότι το υπάρχον ρόστερ έχει περιθώρια κι άλλα να φτάσει ακόμα πιο ψηλά την απόδοσή του. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον προπονητή. Μεγιστοποιήσει η απόδοση των παιχτών που διαθέτει. Άρα εσωτερική μεταγραφή. Εσωτερική μεταγραφή δηλαδή πρέπει να θεωρήσει ο κάθε παίκτης 4 μήνα τον εαυτό του, κάθε εβδομάδα, σε κάθε προπόνηση, πρέπει να εξαρτήσει σαν παίκτης. Και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε σε αυτό. Είχες δηλώσει εσύ παλαιότερα στη συνέντευξη σου γιατί προχθές που έκανα Google για να βρω έτσι ένα παράξενο στοιχείο τουλάχιστον για σένα για να το εντοπίσουμε. Είχες δηλώσει ότι ο Άρσεν Βενγκέρ ότι πιάνει γίνεται χρυσός. Είχες πει έτσι σε μια συνέντευξη ελληνικής εφημερίδας. Καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψάξετε και να βρείτε κάτι extreme που θα πω γιατί συνήθως ναι δεν το πράττω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω τα φώτα πάνω μου. Προτιμώ τα φώτα πάνω μου να πέφτουν σαν απόρρια της δουλειάς των αποτελεσμάτων της ομάδας στην οποία υπηρετώ. Είχα πει παλαιότερα όταν με είχαν ρωτήσει ποιος για εσάς είναι ο καλύτερος προπονητής. Και είπα, ο Αρσέν Βενγκέρ, γιατί ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός, δηλαδή παίρνει παίκτες που δεν τους ξέρει κανένας, ξαφνικά γίνονται παγκόσμιοι αστέρες και πολλούνται σε ομάδες με πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι συνέχεια και ωραία που το κάνετε τώρα το ερώτημα γιατί έρχεται στη συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν. Ότι μεγιστοποιώ την απόδοση των παιχτών που διαθέτω, αξιοποιώ κάποια καλά παιχτάκια της Ακαδημίας, κάποια καλά παιδάκια που παίζουν στην Ακαδημία και έχουν μια ποιότητα, ένα ταλέντο, πρέπει να αξιοποιήσω και αυτούς και να έχω παραγωγικό έργο. Προπονητές στην Μουρίνη, ας πούμε, που παίρνει τις ομάδες που παίρνει έτοιμους ποδοσφαιριστές, τόπου ποδοσφαιριστές ήδη έτοιμοι να υπερασπιστούν τη θέση τους. Για μένα δεν είναι τόσο προπονητικά παραγωγικό. Κατανοητό αυτό που λέτε. Μιλήσατε για ακαδημίες, παρακολουθείτε καθόλου αγώνες των ακαδημιών, πηγαίνετε καθόλου στην προπόνηση. Ποια είναι η σχέση σας με τις ακαδημίες? Τον πρώτο μήνα
Δεν είχα πολύ σχέση, να πω την αλήθεια. Εντάξει, ήταν να προσαρμοστείτε. Ναι. Να έχω σαφή άποψη για το ρόστερ που διαθέτουμε, να προετοιμάσω τους αγώνες που υπήρχαν. Ήταν ο πρώτος μήνας, ήταν ένας κυκαιώνας για μένα. Έχω ξεκινήσει, παρακολουθώ αγώνες K16, K18, K21. Έχω άποψη. Γενικά τα 21 έχω σαφέστατη άποψη των παιδιών που υπάρχουν. Έχω ξεκινήσει τώρα την K18 και K16 να τους παρακολουθώ. Χθες έκανα την πρώτη μου προπόνηση μαζί του, τους έκανα εγώ προπόνηση. Αύριο στην K21. Νιώθω ότι προπονώντας τα παιδιά τα νιώθεις πιο καλά και τα μαθαίνεις καλύτερα. Συν τους αγώνες τους παρακολουθώ. Σαββατοκύριακο, ναι, όποτε μπορείτε. Αν συμπίπτουν τα ωράρια μου.